επελάβνει η ακρίβεια στην αγορά και στην περιοχή της Μαγνησίας. Εκπρόσωποι επαγγελματικών τάξεων και κλάδων επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι πρέπει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα από πλευράς της κυβέρνησης. Πιο ειδικά ο πρόεδρος των Αρτοπιών, ως εκπρόσωπος ενός ακόμη επαγγελματικού κλάδου, επισήμανε χαρακτηριστικά για την κατάσταση που διαμορφώνεται και απασχολεί έντονα τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες. Σχετικά με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, στο αέριο και γενικά στην ενέργεια, το γνωρίζουν όλος ο κόσμος ότι έχουν αυξηθεί πάλι. Παρ' όλα αυτά, η τιμή του ψωμιού παραμένει και θέλουμε να την κρατήσουμε σταθερή. Όλοι οι φούρνοι της γειτονιάς, ακόμα και τώρα και τις επόμενες δύο εβδομάδες, ζυμώνουμε με εμφιαλωμένο νερό. Βρίσκουμε νερά από χορηγίες, είτε από την περιφέρεια, τον κύριο Γοραστό, ή από το επιμελητήριο, ή από τον κύριο Λούλη, ή από συνεργάτες από τη Μαγιά του Χελιδόνη, ή γενικά όποιος δίνει νερά για το σωματείο, τα μοιράζει το σωματείο στα μέλη του. Και έτσι οι φούρνοι της γειτονιάς ζυμώνουν ακόμα και τώρα με εμφιαλωμένο νερό. Κρατώντας κιόλας το κόστος τουλάχιστον από το νερό σταθερό και γι' αυτό δεν έχουμε αυξήσει την τιμή. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε όλος ο κόσμος έχει θέμα και κρατάμε την τιμή σταθερή και θα την κρατήσουμε τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Τα αλεύρια προς το παρόν έχουν σταθεροποιηθεί και δεν βλέπουμε αύξηση μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά θα δούμε. Υπάρχουν αρτοπία που ακόμη δεν έχουν ανοίξει. Ακόμα καθαρίζουν και έχουν μεγάλα προβλήματα στα μηχανήματα, στον τρόπο λειτουργίας, στον καθαρισμό και προσπαθούν να μπουν σε λειτουργίες, να μπουν σε μια σειρά. Και ακόμα και σήμερα, ακόμα για αρτοπία που κλείνουν. Την προηγούμενη Δευτέρα έκλεισε ακόμα ένας συνάδελφος, ο οποίος ήταν κιόλας πολύ παλιός, χρόνια στην πόλη του Βόλου εξυπηρετούσε τη γειτονιά του. Δυστυχώς είναι στα σημάδια των καιρών. Σε ισχύ εντωμεταξύ τίθεται σταδιακά από σήμερα στα σούπερ μάρκετ η κυβερνητική πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμής και οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν στα ράφια τις ειδικές σημάνσεις στα προϊόντα που οι προμηθευτές μείωσαν την τιμή τους κατά τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες, στηρίζοντας το καταναλωτικό κοινό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την ακρίβεια να μαστίζει τα νοικοκυριά. Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης θα λαμβάνεται η τιμή ραφιού στις 19 Σεπτεμβρίου. Την ειδική σήμανση μειωμένης τιμής θα έχουν περίπου 100 κωδικοί προϊόντων και ο στόχος είναι να φτάσουν τους 500 στην κατηγορία των τροφίμων.